Κύριε Υπουργέ, αν εξαιρέσουμε ορισμένες ελάχιστες παραγωγές και περιοδίες που έγιναν το καλοκαίρι του 20, τότε για έναν ολόκληρο χρόνο και περισσότερο, οι χώροι του πολιτισμού παραμένουν κλειστοί. Κι όμως, αν ο πολιτισμός αποτελεί ανάγκη και δικαίωμα κάθε ανθρώπου σε κανονικές συνθήκες, σκεφτείτε πόση περισσότερη σημασία αποκτά η πολιτιστική δραστηριότητα σε συνθήκες μαζικού λαϊκού εγκλισμού, όπως αυτές που ζούμε μήνες τώρα με την πανδημία. Όλοι καταλαβαίνουμε φυσικά ότι και η τέχνη και ο πολιτισμός μπορούν να παίξουν έναν παρηγορητικό ρόλο. Μπορούν να συμβάλλουν θετικά στην αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών αυτού του μακροχρόνιου εγκλισμού. Με μία όμως προϋπόθεση. Αυτή η πολιτιστική δραστηριότητα να είναι διαζώσης, να είναι ζωντανή, να είναι πραγματική. Ο πολιτισμός όμως, όπως ξέρετε κύριε Υπουργέ, και η τέχνη δεν γίνονται με το πάτημα ενός κουμπιού στα γρήγορα. Για να γίνουν οι θεατρικές παραστάσεις, οι συναυλίες, οι παραγωγές, οι εκθέσεις, τα φεστιβάλ, χρειάζονται προετοιμασία. Χρειάζονται προετοιμασία 1-2 μηνών, καμιά φορά και παραπάνω. Και όλος αυτός βέβαια ο κόσμος του πολιτισμού και της τέχνης βρίσκεται για μήνες τώρα μέσα σε μια ομίχλια βεβαιότητα κυριολεκτικά, καθώς η κυβέρνηση δεν έχει ανακοινώσει απολύτως τίποτε, ως αν να μην ασχολείται καθόλου με το άνοιγμα των πολιτιστικών δραστηριοτήτων. Εν τω μεταξύ, με ευθύνη της κυβέρνησης, η πλειοψηφία των καλλιτεχνών και των εργαζομένων στον πολιτισμό είναι ξεκρέμαστη οικονομικά και φυσικά δυσκολεύονται και από αυτό το λόγο να σχεδιάσουν οτιδήποτε για το μέλλον. Σας ρωτάμε λοιπόν κύριε Υπουργέ, τι μέτρα θα πάρετε εσείς και η κυβέρνησή σας ώστε να ανακοινώσετε άμεσα, επαναλαμβάνουμε, να ανακοινώσετε άμεσα το άνοιγμα των πολιτιστικών χώρων και το άνοιγμα των σχολών, των καλλιτεχνικών σχολών, των σχολών καλλιτεχνικής εκπαίδευσης με συγκεκριμένα υγειονομικά πρωτόκολλα λειτουργίας, με πρόβλεψη αναπλήρωσης μαθημάτων για αυτές τις καλλιτεχνικές σχολές, ειδικά για τους τελειόφοιτους αυτών των σχολών. Τι μέτρα θα πάρετε ώστε να επεκταθεί το επίδομα ειδικού σκοπού σε όσους καλλιτέχνες και εργαζόμενους στον πολιτισμό δεν έχουν απολύτως κανένα εισόδημα από το Φλεβάρι του 20, κύριε Υπουργέ. Για δε τους εργαζόμενους με δελτίο παροχής υπηρεσιών και τους αυτοαπασχολούμενους του χώρου, με εισόδημα μέχρι 15.000 ευρώ, ζητάμε να αρθεί ο φόρος επιτιδεύματος και η προκαταβολή φόρου, να διαγραφούν τα χρέη τους σε λογαριασμούς, δημοτικά τέλη, να γίνει απαλλαγή από την καταβολή εισφορών, τουλάχιστον για το επόμενο πεντάμινο, χωρίς καμιά απώλεια των συνταξιδοτικών τους δικαιωμάτων. Αυτό είναι το πραγματικό δίχτυ προστασίας για όλους αυτούς τους ανθρώπους που υποφέρουν, κύριε Υπουργέ, και αυτό νομίζουμε ότι πρέπει να γίνει. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Δελή, για την ερώτησή σας. Έχετε θέσει πολλά ζητήματα. Θα προσπαθήσω να απαντήσω σε όσα περισσότερα μπορώ στον χρόνο που έχω στη διάθεσή μου. Συμφωνώ μαζί σας όντως ότι ο κλάδος του πολιτισμού είναι από εκείνους που έχουν πληγεί πάρα πολύ και σε επίπεδο πολιτιστικής παραγωγής αλλά και σε σχέση με την βιωσιμότητα των εργαζομένων του. Το Υπουργείο Πολιτισμού από την πρώτη μέρα, και είναι γνωστό αυτό, έχει αναλάβει πλήθος πρωτοβουλειών για να στηριχθεί ο κλάδος και οι εργαζόμενοι του και οι επαγγελματίες και οι επιχειρήσεις. Και επίσης, επειδή συμφωνώ και με αυτό που είπατε ότι αποτελεί ο πολιτισμός και, αν θέλετε, ένα καταφύγιο των πολιτών σε αυτή τη δύσκολη συνθήκη, ήταν προτεραιότητα για μας και παραμένει το να μην διαραγεί αυτή η σχέση πολίτη και πολιτισμού και να μην διακοπεί πρόσβαση των πολιτών στον πολιτισμό. Και στο πλαίσιο αυτό, πέρα από τις δράσεις και τις αρμοδιότητες που παραδοσιακά εμπίπτουν στη δικαιοδοσία του Υπουργείου Πολιτισμού, συνεργαζόμαστε από την πρώτη στιγμή της πανδημίας και με το Υπουργείο Οικονομικών, το Εργασίας, το Ανάπτυξης, ακριβώς προκειμένου να θωρακίσουμε με όσο το δυνατόν περισσότερο μέτρα, είτε οριζόντια αλλά και εξειδικευμένα, στοχευμένα, ειδικά για τον τομέα του πολιτισμού, ενάντια στις επιπτώσεις της πανδημίας. Χαρακτηριστικά μπορώ να σας πω ότι στην περίοδο από τον Μάρτιο του 20 έως τον Μάρτιο του 21 έχουν δοθεί περισσότερα από 300 εκατομμύρια ευρώ, έχουν διοχετευθεί στον κλάδο του πολιτισμού στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της πανδημίας. Αυτά που λέω, αυτό το ποσό που λέω, είναι πέρα και πάνω από τις παραδοσιακές επιχορηγήσεις και επιδοτήσεις που δίνει το Υπουργείο Πολιτισμού. Βάζουμε μέσα
166 εκατομμύρια με τη μορφή αποζημίωση ειδικού σκοπού, επιδότηση ασφαλιστικών εισφορών και επιστρεπτές προκαταβολής, 30 εκατομμύρια μέσω του Μητρώου Καλλιτεχνών. Το Μητρώο Καλλιτεχνών είναι ένας μηχανισμός που φτιάχτηκε ad hoc επί τούτου ακριβώς για να διευρυνθεί το δίχτυ ασφαλείας και να εντοπιστούν και να προστατευτούν άνθρωποι οι οποίοι δεν μπορούσαν να προστατευτούν με τα οριζόντια μέτρα. Τώρα ετοιμάζεται η πληρωμή του Μαρτίου για αυτά τα άτομα. Μέσα σε αυτά είναι και 50 εκατομμύρια σε επιπτωμένους φορείς, οι οποίοι με τη σειρά τους διοχέτησαν αυτά τα λεφτά στην αγορά μέσα από αναθέσεις και ούτω καθεξής. Επιπλέον σχεδιάζουμε και νέα μέτρα, τα οποία θα ανακοινωθούν στο αμέσως επόμενο διάστημα, αλλά επίσης έχουμε εξασφαλίσει για το σύγχρονο πολιτισμό 250 εκατομμύρια από το Ταμείο Ανάκαμψης, δηλαδή το 50% των πόρων που θα πάρει το Υπουργείο Πολιτισμού από το Ταμείο Ανάκαμψης. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό, να είναι το 50% ο σύγχρονος πολιτισμός, ακριβώς για να προστατεύσουμε τον κλάδο μέσα από μεταρρυθμίσεις και αναπτυξιακά προγράμματα. Και όσο η πανδημία συνεχίζεται και όσο αναγκαζόμαστε να έχουμε μέτρα για την προστασία του πληθυσμού, προφανώς θα προστατεύουμε τον κλάδο και θα τον στηρίζουμε. Επίσης, για την πρόσβαση του κοινού, μεριμνήσαμε με μια σειρά από πολλά μέτρα. Για παράδειγμα, σας δίνω τη μείωση του ΦΠΑ στο live streaming, ακριβώς για να μειωθεί το κόστος, το οποίο από το 24 πήγε στο 6% για όσο διαρκεί η πανδημία και ούτω καθεξής. Και επίσης, πρέπει να σας πω ότι σε σχέση με τα υγειονομικά πρωτόκολλα, ότι έχουμε διασφαλίσει αφενός να μπορούν ακριβώς για την προετοιμασία που λέτε και εσείς, να υπάρχουν πρωτόκολλα για πρόβες, γυρίσματα, που περάσαμε πρόσφατα και για ρεπεράς και προετοιμασία μεγάλων παραγωγών. Και σε σχέση με το άνοιγμα που λέτε, εμείς έχουμε καταθέσει στην Επιτροπή Λοιμοξιολόγων από τον Μάρτιο οδικό χάρτη με ποσοστά πληρότητας, με χρονικό άνοιγμα, σταδιακό άνοιγμα του πολιτισμού για όλο τον τομέα του σύγχρονου πολιτισμού και για την καλλιτεχνική εκπαίδευση. Αλλά όπως γνωρίζετε πολύ καλά, είμαστε υποχρεωμένοι να ακολουθούμε τις οδηγίες της Επιτροπής των Λοιμοξιολόγων. Εμείς είμαστε έτοιμοι, έχουμε προετοιμάσει όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα, τα τηρήσαμε και πέρυσι με μεγάλη επιτυχία ο κλάδος, είμαι βέβαιος ότι θα γίνει αυτό και φέτος. Ο δικός χάρτης υπάρχει και είμαστε έτοιμοι, ανά πάσα στιγμή, ακριβώς να ανοίξουμε τον κλάδο με ασφάλεια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Υπουργέ, κάνατε ένα μικρό οικονομικό απολογισμό του Υπουργείου σας για το πώς αντιμετωπίστηκε η πανδημία όλο αυτό το διάστημα. Το βασικό όμως ερώτημα που σας απευθύναμε ήταν να δεσμευτείτε, να πείτε δημόσια πότε θα ανοίξει επιτέλους η τέχνη και ο πολιτισμός. Πότε θα λειτουργήσουν δηλαδή διαζώσεις. Τώρα, σε σχέση με την Επιτροπή Λοιμοξιολόγων, μετά και τις τελευταίες εξελίξεις, δεν ξέρουμε αν η Επιτροπή εισηγείται στην κυβέρνηση και αυτή αποφασίζει ή αν η κυβέρνηση πάρα πολλές φορές υπαγορεύει στην Επιτροπή ώστε αυτή να εισηγηθεί και κατόπιν η κυβέρνηση να πάρει τις πολιτικές αποφάσεις. Το ζήτημα λοιπόν, κύριε Υπουργέ, είναι να πείτε πότε θα ανοίξει η πολιτιστική δραστηριότητα και πότε θα λειτουργήσουν οι καλλιτεχνικές σχολές. Αυτό είναι το κύριο αυτή τη στιγμή. Αυτό περιμένει να ακούσει όλος αυτός ο κόσμος. Μια δραστηριότητα η οποία, όπως και εσείς πολύ καλά γνωρίζετε, μπορεί μια χαρά να πραγματοποιηθεί με ασφάλεια υγειονομική, και στις θεατρικές παραστάσεις και στις μουσικές συναυλίες, σε όλες τις πολιτιστικές δραστηριότητες. Και αυτό, ξέρετε, κύριε Υπουργέ, έχει αποδειχτεί το περασμένο καλοκαίρι σε εκείνο το μικρό διάστημα που αυτές λειτουργήσαν με αυτούς τους κανόνες. Με την τήρηση των αποστάσεων φυσικά και την εφαρμογή των υγειονομικών πρωτοκόλων και βέβαια με τους ίδιους ακριβώς κανόνες να λειτουργήσουν και οι καλλιτεχνικές, τα μαθήματα των καλλιτεχνικών σχολών. Σας ρωτάμε επιπλέον, σας ρωτήσαμε και στην γραπτή μας ερώτηση για το τι θα κάνετε με το επίδομα του ειδικού σκοπού. Θα το σταματήσετε, θα το κόψετε για κάποιους που το δικαιούνται, γιατί ήδη συμβαίνει αυτό όπως θα πω παρακάτω. Ξέρετε κύριε Υπουργέ, υπάρχουν εργαζόμενοι οι οποίοι βρίσκονται για παραπάνω από ένα χρόνο χωρίς κανένα εισόδημα και άλλοι ετεροαπασχολούνται από εδώ και από εκεί για να επιβιώσουν. Τι να κάνουν, υπάρχουν επαγγελματίες με χαμηλό εισόδημα που όταν ανοίξουν οι χώροι πολιτισμού θα έχουν να πληρώσουν συσσωρευμένα χρέη, φόρους, δημοτικά τέλη και έρχεστε εσείς η κυβέρνησή σας φυσικά και κόβετε την αποζημίωση ειδικού σκοπού και του Γενάρη και του Φλεβάρη σε αρκετούς από αυτούς τους δικαιούχους επειδή τους θεωρείτε λέει εκπρόθεσμους μιας και κάναν την αίτησή τους μετά τις 10 του Γενάρη. Ποιο όμως είναι το κύριο εδώ κύριε Πρόεδρε? Το κύριο είναι η προστασία του εισοδήματος και η επιβίωση αυτών των ανθρώπων.
ή τα προσχήματα τα γραφειοκρατικά. Μέσα σε όλη βέβαια αυτή την κατάσταση υπάρχουν και άλλα δείγματα γραφής από την κυβέρνηση για το γενικότερο εργασιακό τοπίο στο χώρο του πολιτισμού. Στον οργανισμό της πολιτιστικής πρωτεύουσας Ελευσίνα 2023 προβλέπεται η υποχρέωση του καλλιτέχνη να δίνει τη συγκατάθεσή του για πιθανή παρέμβαση σε έργο του σε περίπτωση που αυτό επιλέγει. Στο όνομα της πανδημίας, τα συγγενικά δικαιώματα για το live streaming δεν αποδίδονται και αυτό το κάνει το ίδιο το Εθνικό Θέατρο, ο φορέας που εποπτεύει το Υπουργείο σας. Αντίστοιχα στις συμβάσεις των μουσικών στην ΕΡΤ, αλλά και σε ιδιωτικούς τηλεοπτικούς σταθμούς, αλίμονο, δεν προβλέπονται συγγενικά δικαιώματα για τους μουσικούς και τους ερμηνευτές. Αν πάμε δε και στις παραγωγές των τηλεοπτικών σειρών, οι παραγωγοί επιβάλλουν 15ήμερη υποχρεωτική καραντίνα χωρίς αποδοχές ή αναστολή εργασίας σε περίπτωση που κάποιοι από τους εργαζόμενους νοσήσουν. Σε πρόβες που ήδη έχουν ξεκινήσει για καλοκαιρινές παραγωγές, γίνονται χωρίς αμοιβή και χωρίς κανέναν έλεγχο ως προς την τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλων. Και βέβαια, όπως καταλαβαίνετε και όπως είναι λογικό να σκεφτεί ο καθένας μας, είναι δεδομένο ότι όταν ανοίξουν οι χώροι πολιτισμού, όταν με το καλό ανοίξουν, και εμείς λέμε αυτό να γίνει άμεσα, δεν θα μπορέσουν δυστυχώς να γυρίσουν στη δουλειά τους όσοι εργαζόταν το 2019. Και την ίδια στιγμή βεβαίως, περισσότεροι από 3.000 σπουδαστές δραματικών σχολών, σπουδαστές σε οδεία, μπορεί κινδυνεύουν να χάσουν μια ολόκληρη χρονιά. Και πολλές σχολές χορού, θεάτρου, οικαστικά εργαστήρια, δομές καλλιτεχνικής εκπαίδευσης είναι στο όριο να κλείσουν και βεβαίως να χάσουν οι ιδιοκτήτες αυτών των μικρών συνήθως σχολών το εισόδημά τους. Για να μην αναφερθούμε, δεν είστε βέβαια εσείς ο υπεύθυνος, είναι όμως η κυβέρνησή σας, για τον εξοβελισμό της καλλιτεχνικής εκπαίδευσης από το Λύκειο, από το Δημόσιο Λύκειο, εκδικάζεται μια προσφυγή σε λίγες μέρες στο Συμβούλιο της Επικρατείας και βεβαίως είναι πολύ λογικές και πρέπει να τις αντιμετωπίζετε με διαφορετικό τρόπο, κύριε Υπουργέ, και εσείς στο Υπουργείο σας και στο Υπουργείο Εργασίας και όχι στέλνοντας αστυνομικές δυνάμεις να τους περικυκλώνουν, τους εργαζόμενους, τους καλλιτέχνες, τους μουσικούς, τους ηθοποιούς και όλους αυτούς που αγωνίζονται και διεκδικούν τα δικαιώματά τους. Ευχαριστώ πολύ.